Κυρία Αγγελοπούλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, απελευθερώθηκαν οι φοιτητές. Απελευθερώθηκαν. Απελευθερώθηκαν όμως χωρίς όρους και προϋποθέσεις φυσικά, αλλά έχοντας να περιμένουν καταρχήν για τις 25 του μήνα, την 5η, 12 η ώρα το μεσημέρι, που θα είναι η νέα δικάσιμη, σύμφωνα με το άρθρο 423 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αλλά λόγω των συνθηκών του COVID θα πάρουν ρητή δικάσιμο για πολύ αργότερα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο, κυρία Αγγελοπούλου, και σαν συνήγορος υπεράσπισης και από την πρώτη στιγμή βρεθήκατε δίπλα στους αγωνιζόμενους φοιτητές, για όλη αυτή τη διαδικασία έτσι όπως εξελίχθηκε, τις συλλήψεις των φοιτητών, το πότε φτάσανε στην αστυνομική διεύθυνση, είχαμε και τραυματισμένους. Κυρία Γραβαλά, είδαμε πρωτόγνωρη αστυνομική βία. Είδαμε πρωτόγνωρη αστυνομική βία, η οποία συνοδεύτηκε από μια διαδικασία διαβλητότατη, θα έλεγα. Δηλαδή, ζητούσαν οι δύο τραυματισμένοι φοιτητές από χθες να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Η αστυνομία δεν τους έδωσε ποτέ αυτή τη δυνατότητα. Με δυσκολία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να γίνουν εξετάσεις. Είχαμε σήμερα στο ακροατήριο ταλαιπωρημένους ανθρώπους με κολάρα και με χέρια δεμένα, με σημάδια από χειροπέδες και με μια συμπεριφορά που πραγματικά φαίνεται, λες και η οργανωμένη κρατική δύναμη της αστυνομίας, λες και μισή τους φοιτητές που προσπάθησαν και αγωνίστηκαν για να ανοίξουν τις σχολές τους. Ήμασταν στηβαγμένοι σε μια αίθουσα με απαράδεκτες συνθήκες εν μέσω COVID, όλη μέρα μέσα στα δικαστήρια, 31 κρατούμενοι, 15 δικηγόροι, 15 περίπου αστυνομικοί, δίχως εξαίρισμο, και στις παρατηρήσεις μας να τηρηθούν προς τους αστυνομικούς και τους υπευθύνους, να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας και τα μέτρα ασφάλειας που επιτάσσουν οι συνθήκες της πανδημίας, η απάντηση ήταν υβριστική απέναντί μας. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε και μια διαδικασία να μεταφερθούν και σε άλλη αίθουσα, να είναι μεγαλύτερη η αίθουσα ώστε να κρατούνται αποστάσεις. Και παρόλα αυτά, ενώ μεταφερθήκαμε σε μεγαλύτερη αίθουσα στις 2 το μεσημέρι, αφού οι άνθρωποι ήταν συνταγμένοι από τις 10.30 το πρωί στη μικρότερη αίθουσα του εφετείου, αφού λοιπόν μεταφερθήκαμε, απέτυχε η εισαγγελέα να βγουν όλοι οι συνήγοροι της δίκης έξω, να βγουν όλοι οι παράγοντες, όλοι οι δημοσιογράφοι και να εισερχόμαστε ένας-ένας, ο κάθε κατηγορούμενος με την αντιπροσώπευσή του. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θέτει σε πολύ μεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια της διεξαγωγής της δίκης. Όταν όλοι οι παράγοντες δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα στο ακροατήριο, υπάρχει ένα ενιαίο της διαδικασίας που πρέπει να τηρείται και αυτό η εισαγγελέας προσπάθησε να μην το κάνει. Με δική μας αντίσταση των συνηγόρων, που δεν επιτρέψαμε στους εντολείς, στα παιδιά που κατηγορούνταν να βγουν έξω, καταφέραμε τελικά και έγινε η διαδικασία σόφιλε. Και αναμένουμε την εγκροματική διαδικασία, όπως μας είπατε, 25 του μήνα, την 5η ορίστηκε. Ναι, στις 25 καταρχήν και θα δούμε ανάλογα μετά, λόγω των συνθηκών και το ότι είναι πολυπληθής η δίκη. Να δούμε και αν θα τεκμηριωθεί αυτή η περιβόητη φθορά της δημόσιας περιουσίας που ακόμη δεν ξέρουμε που έχει. Εδώ θέλω να σταθώ, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να απονομηθούν όλες οι κατηγορίες σε όλους τους πιθανούς κατηγορούμενους. Δηλαδή, ακόμη και αυτοί που συνελήφθησαν έξω από το κτίριο, κατηγορούνται για φθορά ξένης περιουσίας. Γίνεται μια προσπάθεια να απλωθεί το κατηγορητήριο, αντίσταση κατά της αρχής, ιδίως στους δύο που είναι χτυπημένοι, αλλά κατά συνέπεια μετά και σε όλους. Βλέπουμε λοιπόν μια προσπάθεια να επιβαρυνθούν οι κατηγορίες τους. Γι' αυτό άλλωστε θα οδηγηθούν σε τριμελές θεμελιοδικείο. Λοιπόν, αναμένουμε και παρακολουθούμε. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι χθες είχαμε την πρόβαλα τζενεράλε αυτού του νόμου που ψηφίστηκε πριν από μια εβδομάδα στη Βουλή. Που όλοι λέγανε ότι το κάνουμε για το καλό του Πανεπιστημίου, για να επικρατήσει η δημοκρατία, για να υπάρχει ελεύθερο πανεπιστήμιο. Τελικά διώχθηκαν χθες βία οι φοιτητές μέσα από τις σχολές τους. Φαίνεται ότι οι ακαδημαϊκές ελευθερίες ενοχλούν. Φαίνεται ότι οι φοιτητές που παλεύουν αυτή τη στιγμή για ανοιχτές σχολές, για το δικαίωμά τους στη μόρφωση, ενοχλούν πάρα πολύ. Ενοχλούν τα μέτρα που θέλουν να περάσουν για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, για την εξομοίωση των πτυχίων και όλα τα μέτρα καταστολής που με αφορμή τον COVID έχουν περάσει μέσα στους τελευταίους μήνες. Είναι μια αιστεία αντίσταση στα πανεπιστήμια και γι' αυτό το λόγο τα θέλουν κλειστά. Αυτό είναι πια ορατό, νομίζω, στο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Και έκανε πραγματικά αίσθηση, κυρία Αγγελοπούλου, και το γεγονός ότι περικυκλώθηκαν ακόμα και φοιτητές που συνεδρίαζαν, είχαν τη γενική του συνέλευση. Ήταν σε εξέλιξη γενική του συνέλευση από την αστυνομία χθες. Εδώ υπάρχει μια λογική, όποιος σηκώνει κεφάλι, το κεφάλι κόβεται. Νομίζω ότι οι φοιτητές ηρωικά στάθηκαν από χθες μέχρι σήμερα.
Και όχι μόνο αυτές τις μέρες, και τις προηγούμενες με τις κινητοποιήσεις τους, με τις διαδηλώσεις τους κτλ. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ένα ανέντιμο κράτος απέναντί τους, το οποίο τους λέει ότι απαγορεύονται οι συναθρήσεις την ώρα που παίρνει μέτρα, παίρνει αποφάσεις και ψηφίζει νόμους, οι οποίοι διαλύουν τη ζωή, είναι αν μη τι άλλο ανέντιμο. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι οποιαδήποτε ακαδημαϊκή ελευθερία, όπως είπα και πριν, τους ενοχλεί. Προσπαθούν πάρα πολύ να καταστήλουν οποιαδήποτε αντίδραση κοινωνική και στους χώρους δουλειάς το βλέπουμε, αλλά το βλέπουμε στα πανεπιστήμια πολύ έντονα αυτόν τον καιρό. Και πραγματικά είναι προς τιμή των φοιτητών που σηκώνουν στους ώμους τους αυτή την αντίσταση. Mm-hmm. Εγώ τους θαύμασα. Όλοι μας, νομίζω, τους θαυμάσαμε χθες και μας παραδειγμάτισαν, πραγματικά. Όπως μας παραδειγμάτισαν οι υγειονομικοί όταν από την πρώτη στιγμή βγήκανε μπροστά στον αγώνα και μας δείξαν το δρόμο, πάντα αυτό συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι να μην το αφήνουμε αυτό στα ψηλά γράμματα, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ανάγκη να θαυμάσουμε ανθρώπους που βγαίνουν στην πρώτη γραμμή και να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Και πραγματικά αξίζει και ένα μπράβο, κυρία Αγγελοπούλου, και σε εσάς τους δικηγόρους που βρίσκεστε στο πλευρό, εκφράζοντας την αλληλεγγύη σας των διοκόμενων και από το δικό σας το μετερίζει. Νομίζω πως όλοι οι συνάδελφοι που αντιλαμβάνονται το διακύβευμα σε τέτοιες υποθέσεις είναι εδώ και στηρίζουν. Τώρα μιλάμε για ζητήματα που μας απασχολούν και σαν κλάδο, τα ζητήματα των δημοκρατικών ελευθεριών. Αλλά είναι και ζητήματα που επεκτείνονται πέρα από τον κλάδο μας όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Αν ο δικηγόρος δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο του υπερασπιστή των λαϊκών δικαιωμάτων και πρόμαχο των λαϊκών αναγκών, τότε κάτι κάνει λάθος. Τότε είναι δικηγόρος κάποιας άλλης τάξης, κάποιων άλλων συμφερόντων. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αγγελοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.